Κερδίζουμε να έχουμε μια παρουσία, να βλέπουμε συνεργάτες που υφίστανται, καινούργιες δουλειές, ευκαιρία να δεις τάσεις, να δεις ιδέες, να καταλάβεις τι γίνεται και έξω από τα σύνορα. Και προφανώς η εξωστρέφεια δεν είναι λέξη, ας πούμε, είναι ουσία. Δηλαδή, εμείς εξάγουμε το 5% των ελληνικών ζυμαρικών, το 55% των πωλήσεων μας είναι εξαγωγές και είμαστε σε μια διαδικασία επένδυσης κυρίως λόγω των εξάγων, αλλά όχι μόνο, γιατί και στην ελληνική αγορά είμαστε ανωδικά κινούμαστε αυτή τη στιγμή. Άρα και η Σιάλ και η Ανούγκα και άλλες εκθέσεις είναι απαραίτητες για να δείχνεις παρουσία, για να είσαι δίπλα στον κόσμο το δικό σου, αλλά για να βλέπεις και τι γίνεται στο... και από τον ανταγωνισμό και γενικά στον χώρο. Η Σιάλ ποια είναι μέχρι στιγμής? Η Σιάλ είναι ενδιαφέρουσα πάντα, δηλαδή δεν θα σε απογοητεύσει ποτέ. Σήμερα είναι μια καλή μέρα. Και νομίζω ότι όλες οι μέρες ήταν καλές. Εντάξει, πάντα το Σαββατοκύριακο είναι λίγο πιο χαλαρά τα πράγματα, αλλά στο τέλος της μέρας καταλήγεις να έχεις τις επαφές που έχεις στο μυαλό σου. Δηλαδή, είναι μια έκθεση που δεν μπορείς να λείψεις πραγματικά, γιατί σου προσφέρει κάτι στο τέλος της μέρας. Αν ακολουθείς μια ισορροπημένη διατροφή, όλα τα προϊόντα πρέπει να τα έχεις μέσα στη διατροφή αυτή. Άρα το προϊόν δεν φταίει. Το ξεχνάμε ότι το προϊόν, το μακαρόνι, είναι κάτι κακό. Το λύσαμε αυτό. Το δεύτερο είναι. Αυτό το μακαρόνι που παίρνει θα σου δίνει παραπάνω πράγματα. Γι' αυτό το λόγο, αυτή τη στιγμή έχουμε βγάλει το χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη. Ένα μακαρόνι που περιορίζει την αύξηση τη γλυκόζη στο αίμα, αναφέρεται σε αυτού που έχουν θέμα με τη γλυκόζη στο αίμα του, αλλά και όλου αυτού που θέλουν να ακολουθήσουν μια γενή διατροφή. Είχαμε μόνο το σπαγκέτι, τώρα έχουμε και την μπένα και το λιγκούνι και το κρυθαράκι. Διαπιστευμένο εργαστήριο αυτό που μα το έχει βεβαιώσει και πιστοποιήσει, που είναι πολύ σημαντικό. Και πιστεύουμε ότι θα είμαστε στα ράφια άμεσα και θα κάνουμε μια καμπάνια 360 μοιρών που θα περιλαμβάνει τόσο τηλεόραση, social, επαφές με ανθρώπους που ξέρουν και βεβαιώνουν αυτά που λέμε εμείς ως ειδικότεροι άνθρωποι. Ό,τι χρειάζεται τέλος πάντων για να το μάθει ο κόσμος, γιατί πιστεύουμε πολύ στο προϊόν. Το προϊόν αυτό είναι αποτέλεσμα του word of mouth, δηλαδή το μαθαίνει ο άνθρωπος από τον άνθρωπο που το χρησιμοποιεί, γιατί αυτοί που το χρησιμοποιούν έχουν θέμα. Και φυσικά τους αρέσει και η υγιεινή διατροφή. Πιστεύουμε ότι το προϊόν μας είναι πολύ καλό. Δηλαδή. Γι' αυτό το κρίνει και η αγορά, έτσι, παγκόσμια αγορά. Δηλαδή, είναι δύσκολο να σε δοκιμάσει. Αν σε δοκιμάσει και δει ότι το προϊόν σου είναι ποιοτικό, εφάμιλο, αν μη τι άλλο, με το ιταλικό, σου δίνει την ευκαιρία. Εντάξει, αν το κάνεις αυτό από το 1970, προφανώς έχεις μεγαλύτερη πιθανότητα από ό,τι αν το ξεκινήσεις το 2014, ας πούμε, το 2022. Εντάξει, αν βάλεις αυτό προσθέσεις, ότι η βιωσιμότητα είναι μέσα στο αίμα της εταιρείας από το 2013, παράγει με βιομάζα. Ότι επενδύει, ας πούμε, τώρα κάνουμε 12 εκατομμύρια καινούργια βιομάζα παρότι έχουμε την παλιά. Έχουμε καινούριο χώρο, καινούργια αποθήκη, καινούριο μήλο, καινούργια γραμμή. Αυτό το αντιμετωπίζει ο κόσμος θετικά, ο κόσμος του εμπορίου, του λιανεμπορίου, και ο καταναλωτής βλέπει τη χρησιμότητα και του προϊόντος και του brand Ελλάδα στο ζυμαρικό. Νομίζω δεν είναι τόσο δύσκολο όσο ακούγεται στην αρχή, αρκεί να έχει συνέπεια στον τρόπο που το κάνεις και να δίνεις στον εαυτό σου το χρόνο να το χωνέψεις εσύ, να το χωνέψεις κι ο άλλος. Νομίζω αντιμετωπίζεται. Αν είσαι ψύχρεμος. Καλά, όλα νομίζω ότι αντιμετωπίζονται αν είσαι ψύχρεμος.